Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα ασθενή, όπως είπε και η κυρία Μπαριώτα, με σακαρόδια βήτη τύπου 1, έντονη κόπωση, ζάλη και ορθοστατική υπόταση. Ένας άνδρας 36 ετών με ιστορικό διαβήτη από 16 ετίας με αναφερόμενη καλή γλυκαιμική ρύθμιση προσήλθε στο ΤΕΠ παθολογικό αιτιόμενος έντονη κόπωση, ζάλη και αδυναμία. Το ιστορικό του ξεκινάει περίπου 2 μήνες πριν, όπου ο ασθενής αναφέρει έντονη και εύκολη κόπωση, δυσκολία στο να πραγματοποιήσει ακόμα και τις καθημερινές του δραστηριότητες, αδυναμία, ζάλη και κυρίως κατά την έγερση, με συμπτωματολογία σταδιακά επιδεινούμενη. Επίσης, αναφέρει απώλεια βάρους περίπου 7 κιλά τον τελευταίο χρόνο, παρά την καλή γλυκαιμική ρύθμιση του διαβήτη και επίσης χωρίς αλλαγές στις διατροφικές του συνήθειες. Επίσης, αναφέρει συχνά υπογλυκαιμικά επεισόδια, γεγονός που τον αναγκάζουν να μειώσει τις ανάγκες του σε ινσουλίνη μέσα στην ημέρα. Από την κλινική εικόνα παρατηρείται έντονη αδυναμία κόπωση, βραδιψυχισμός, αργή κολώδης ομιλία, ταχυκαρδία με ευκρινής όμως πρώτο και δεύτερο καρδιακό τόνο. Τέξτρο στίκ που έγινε στο ΤΕΠ ήταν γύρω στα 80 μιλιγκράμμα NADL, ένα χαμηλό BMI για το συγκεκριμένο ασθενή, 23,67, χαμηλή αρτηριακή πίεση, 99 με 65 μμ στήση υδραργύρου, ταχυκαρδία, 115 σφίξεις το λεπτό και ήταν απείρετος, ενώ το καρδιογράφημα αναγνωριζόταν μόνο φλεβοκομική ταχυκαρδία. Από το ατομικό του ιστορικό, πέρα από το διαβήτη, δεν αναφέρεται κάτι άλλο. Ενώ από το κληρονομικό ιστορικό, έχει έναν πατέρα με 72 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, μητέρα 65 ετών με ιστορικό θηροειδίτητας Χασιμότο. Όσον αφορά τη φαρμακευτική του αγωγή, βρίσκεται σε αγωγή με γλαρδιακή ινσουλίνη 300 μονάδες ανά ml, 8 μονάδες την ημέρα. Ινσουλίνη ασπάρτ προγευματικά και βλέπουμε ότι κάνει μόνο 4 μονάδες το μεσημεριανό του, 2 μονάδες το βραδινό του, κάτι το οποίο αναφέρει και ο ίδιος ότι γενικά έχει μειώσει το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, την τελευταία διετία αναφέρει τιμές γλυκοζηλωμένης γύρω στο 6,5 με 7. Τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται, όπως βλέπουμε, χαμηλή τιμή νάτριο στα κατώτερα φυσιολογικά όρια, 139 μιλιμόλ ανά λίτρο, κάλιο στο 5,1, τριψήφιες τιμές υπατικών ενζήμων, SGOT 110, SGPT 125 και μία τιμή γλυκοζηλωμένης 5,8, το οποίο συμφωνεί και με τα συχνά υπογλυκαιμικά επεισόδια που αναφέρει ο ίδιος ο ασθενής. Λόγω και του ιστορικού του ασθενής δίθηκε και ενδοκρινολογική εκτίμηση. Από την εκτίμησή μας, λοιπόν, βλέπουμε αδυναμία ορθοστάτησης του ασθενή με ορθοστατική μεταβολή της αρτηριακής πίεσης. Έτσι, σε καθιστή θέση, η πίεση του ασθενή ήταν 97 με 62 μιλιμέτρη στήλης υδραργύρου, ενώ σε όρθια θέση 75 με 48. Ενώ επισκοπικά αναγνωρίστηκαν μελάχρωση στις παλαμιές πτυχές, στις καμπτικές επιφάνειες των δακτυλικών πτυχών των άνω άκρων, των αγώνων και των γονάτων, του αφιένα, των χιλέων, του πλενογόνου του στόματος και των ούλων της κάτω γνάθων. Με βάση λοιπόν την κλινική εικόνα του ασθενή, δηλαδή την έντονη αδυναμία, την κόπωση και τα συχνά υπογλυκαιμικά επεισόδια που αναφέρονται, την κλινική εξέταση, την υπόταση, την ορθοστατική μεταβολή της αρτηριακής πίεσης και τη μελάχρωση του δέρματος, τον εργαστηριακό έλεγχο με την υπερκαλιεμία και την ήπια υπονατριεμία, αλλά και το ατομικό ιστορικό του ασθενή, ο ασθενής πάσχει από διαβήτη τύπου 1, τέθηκε ισχυρή υπόνοια φλιπνευριακής κρίσης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της κλινικής εικόνας του ασθενή, τέθηκε άμεσα, χορηγήθηκε άμεσα υδροκορτιζόνη 100 μιλιγράμμα ενδοφλέβια, ενώ τέθηκε συστηματικά σε ενδοφλέβια υδροκορτιζόνη 50 μιλιγράμμα ανά εξάωρο, καθώς επίσης και ενδοφλέβια ενυδάτωση. Ήταν πρωί και καταφέραμε να λάβουμε δείγμα αίματος για να στείλουμε ορμονικό έλεγχο και διαπιστώσαμε ACTH 1903, χαμηλή τιμή πρωινής κορτιζόλης αίματος 4,85, μία ACTH στο 4,6 και φρύτα 4 στα κατώτερα φυσιολογικά όρια, θετικά DTPO αντισώματα 493 φυσιολογικό όριο κάτω από 35, χαμηλή αλδοστερόνη άμεση ρενίνη και μία τεστοστερόνη στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. Συνοψίζοντας λοιπόν, πρόκειται για έναν άντρα 36 ετών με διαβήτη τύπου 1 από την ηλικία των 20 ετών, με νόσο Άντισον που διαγνώστηκε άμεσα, με υποκλινικό υποθυροειδισμό σε έδαφος θυροειδίτιδας Χασιμότο, επί του παρόντος ευθυροειδικός. Άρα λοιπόν ο ασθενής μας πάσχει από αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου 2. Και τι είναι το αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο? Τα αυτοάνωσο πολυαδενικά σύνδρομα αποτελούν μια ετερογενή ομάδα κλινικών εκδηλώσεων που χαρακτηρίζονται από διαταραχή στη λειτουργία πολλαπλών ενδοκρινών αδένων. Θέλουμε τουλάχιστον διαταραχή σε δύο όργανα, αλλά και συμμετοχή και μη ενδοκρινικών οργάνων λόγω αυτοάνωσης βλάβης αυτών. Είναι μια νόσος με ύπουλη εμφάνιση,
Ξεκινά από την υπιακή ηλικία μέχρι και την ενήλικο ζωή και έχουμε προοδευτικά εμφάνιση νέων χαρακτηριστικών. Προοδευτικά μέσα στη ζωή τους έχουμε την εκδήλωση των όσων αυτών που συνθέτουν το παζλ του συνδρόμου. Ιστορικά έχουμε αναφορές στο παρελθόν. Η πρώτη αναφορά ξεκινάει το... Έρχεται το 1866, όπου συσχετίζεται για πρώτη φορά ο διαβήτης με την νόσο Άντισον. Το 1910 περιγράφεται ένα περιστατικό ασθενή με διαβήτη και κακοήθεια ανεμία. Το 1926 περιγράφονται δύο περιπτώσεις ασθενών με νόσο Άντισον και με λιμφοκυταρική θυροειδίτιδα. Το 1931 συσχετίζεται η νόσο Άντισον με νόσο Graves και διαβήτη τύπου 1, ενώ ένα χρόνο μετά αναφέρεται περιστατικό ασθενή με νόσο Άντισον, σαχαρό διαβήτη τύπου 1 και θυροειδίτιδα Χασιμότο. Το 1980 διαγνώσκεται και ταξινομείται πλέον το αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο, το αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο σε δύο τύπους. Η αιτιοπαθογένεια είναι ουσιαστικά η παρουσία αυτοαντισωμάτων στην κυκλοφορία του αίματος και η λεμφοκυταρική διήθηση των προσβεβλημένων ιστών και οργάνων που οδηγεί σταδιακά σε οργανική ανεπάρκεια. Όμως, για την αιτιοπαθογένεια, πέρα από τους γενετικούς παράγοντες, επιδρούν και αρκετοί περιβαλλοντικοί παράγοντες με κυριότερους το κάπνισμα και τις λοιμώξεις. Επίσης, στα συγκεκριμένα αυτά σύνδρομα υπάρχει μια ποικιλία στη συχνότητα αλλά και στο είδος της αυτοανοσίας μεταξύ των ασθενών, αλλά και μεταξύ των οικογένειών τους. Έτσι λοιπόν, κυρίως στα παιδιά, είναι μονογονιδιακή η κληρονομικότητα, η μονογονιδιακή κληρονομικότητα η αιτία της εμφάνισης του συνδρόμου, ενώ στους ενήλικες συμμετέχουν περισσότερα γονίδια. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα HLA 1 και 2 είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά οδηγεί στην διαφορετική κλινική εικόνα μεταξύ των ασθενών, αλλά και σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν τις ίδιες μεταλλάξεις μεταξύ τους. Παθοφυσιολογία έχουν ενοχοποιηθεί τρεις μηχανισμοί. Υπάρχουν τρεις μηχανισμοί. Ο πρώτος μηχανισμός είναι η διαταραχή της έκφρασης του γονιδίου ΑΙΡ. Το γονίδιο ΑΙΡ εκφράζει στην επιφάνεια των ΤΑΦ κυττάρων του θύμου αδένα αντιγόνα τα οποία συνδέονται με τα auto-reactive ΤΑΦ κύτταρα, τα οποία auto-reactive ΤΑΦ κύτταρα οδηγούν σε κυταρική απόπτωση και θάνατο. Στην περίπτωση μη έκφρασης του ΑΙΡ γονιδίου, αυτό δεν συμβαίνει. Οπότε λοιπόν τα auto-reactive ΤΑΦ κύτταρα οδηγούν σε αυτοανοσία, αναστέλλεται δηλαδή ουσιαστικά ο κυταρικός θάνατος. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η διαταραχή στην έκφραση των γονιδίων FOXP3 και ρυθμιστικών ΤΑΦ κυττάρων, τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες αναστέλλουν χαρακτηρίζεται με την παρουσία νόσου Άντισον, υπερπαραθυροειδισμού και χρόνιας βλενοδερματικής κατηδίασης, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν και άλλες ενδοκρινοπάθειες, όπως είναι αυτοάνωση θυροειδική νόσος, διαβήτης τύπου 1, αλλά και μη ενδοκρινικά νοσήματα, όπως λεύκια, αλοπικία, δυστροφία των ονείχων, υποπλασία του σμάλτου και κερατίτιδα. Οφείλεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, και σε διαταραχή στην έκφραση του γονιδίου ΑΙΡ και χαρακτηρίζεται από την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι ιντερφερόνης ωμέγα και α, αλλά επίσης και αντισώματα έναντι των διαφόρων οργάνων στόχων. Το αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου 2 είναι το πιο συχνό, ένα στις 100 περιπτώσεις. Παρατηρείται στους εφήβους αλλά και στην ενήλικο ζωή. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία νόσου Άντισον, αυτοάνωση θυροειδικής νόσου, διαβήτη τύπου 1. Μπορεί να συνυπάρχει επίσης αυτοάνωση γαστρίτιδα, αλοπαικία, λεύκη, κοιλιοκάκη, οφορίτιδα. Η γενετική βάση είναι πολυγονιδιακή, περισσότερα γονίδια συμμετέχουν στην εκδήλωση της νόσου, ενώ χαρακτηρίζεται από την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι καρβοξυλάσης, έναντι ινσουλίνης, TSI αντισώματα, αντι TPO, καθώς επίσης και 21 υδροξυλάσεις. Και ο τρίτος τύπος είναι επίσης ακόμα πιο σπάνιος, 1 στο 1 εκατομμύριο, εμφανίζεται στην πιακή κυρίως ηλικία,
χαρακτηρίζεται από την παρουσία αυτοάνωσης εντεροπάθειας νεονικού διαβήτη τύπου 1 και εξαίματος. Η γενετική βάση είναι διαταραχή στην έκφραση του γονιδίου FOXP3 παρατηρούνται αυτοαντισώματα έναντι καρποξυλάσεις, καθώς επίσης λεμφοκύτωση, ιωσινοφιλία και υπερπαραγωγή κυτοκινών, καθώς επίσης και αυξημένες τιμές IgE. Σε αυτό το πίνακα βλέπουμε άλλη μια ταξινόμηση που ουσιαστικά τα κάνει λίγο πιο απλά τα πράγματα. Σε αυτοάνωσο τα χωρίζουμε λοιπόν σε δύο κατηγορίες, το αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο που εμφανίζεται στην ενήλικο ζωή. Πάντως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε μια υπεροχή στα θύλα σε σχέση με τα άρενα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε και για το δικό μας περιστατικό που προσανατολιζόμαστε στο αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο της ενηλίκου ζωής, χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αυτοάνωσης θηροειδοπάθειας στο 75% των περιπτώσεων, διαβήτη τύπου 1 στο 60%, νόσου Άντισον στο 50%, υποπαραθυροειδισμός κάτω από 5%, υπογοναδισμός κάτω από 3% και υποϋποφυσισμός κάτω από 2%. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε ότι μπορεί να προσβληθούν όργανα σε όλον τον ανθρώπινο οργανισμό, απλά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι πιο χαρακτηριστικά για μία από τις δύο μορφές. Έτσι, η κατηδίαση είναι χαρακτηριστική στο αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου 1, όπως επίσης και ο υποπαραθυροειδισμός είναι πιο συχνός στον τύπου 1, ενώ η θυροειδίτιδα κυρίως εμφανίζεται στο αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου 2, ενώ υποφυσιακή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια και διαβήτης τύπου 1 εμφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις. Εδώ σας παραθέτουμε μία μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε το 2003 στο GCM, που ουσιαστικά είναι μία αναδρομική μελέτη στην οποία από το 1988 μελέτησαν 15.000 άτομα με ενδοκρινοπάθειες και προσπάθησαν να δούνε ποια από αυτά τα άτομα πληρούν τα κριτήρια για να κατηγοριοποιηθούν στα αυτοάνωσο πολυαδενικά σύνδρομα. Έτσι λοιπόν, στο αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου 2 κατατάχθηκαν 360 άτομα και παρακολουθήθηκαν για τα επόμενα χρόνια. Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε και με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης ότι όσον αφορά το κάτω αριστερό διάγραμμα, βλέπουμε ότι η εκδήλωση του διαβήτη τύπου 1 κάνει το πικ γύρω στην δεκαετία 20-29. Η αυτοάνωση θηροειδική νόσος επίσης ένα πικ στα 20-29 και ένα δεύτερο πικ μετά τα 49 έτη της ζωής των ασθενών, ενώ η νόσος Άντισον κάνει ένα πικ λίγο πιο αργά, εμφανίζεται λίγο πιο αργά στην ζωή των ασθενών, γύρω στα 40 με 49 έτη. Επίσης, από την ίδια μελέτη προκύπτει ότι η νόσος η οποία εκδηλώνεται πρώτα στο αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο και στους ασθενείς που μελετήθηκαν, ήταν διαβήτης τύπου 1, ενώ ακολουθεί η νόσος Graves και η θυροειδίτιδα Χασιμότο και πιο αργά εκδηλώνεται η νόσος Άντισον και η Λεύκη. Στο κάτω διάγραμμα βλέπουμε ποια είναι πιο συχνή συνδυασμοί αυτοάνωσων νόσων που εμφάνισαν συγκεκριμένες ασθενείς. Η πιο συχνή σε ένα ποσοστό γύρω στο 40% ήταν η εμφάνιση διαβήτη και αυτοάνωσης θυροειδικής νόσου, ενώ ακολουθεί αυτοάνωση θηροειδική νόσος και επινεφρυδιακή ανεπάρκεια και στη συνέχεια λεύκη και διαβήτης και όλα τα άλλα σε πιο χαμηλά ποσοστά. Στο πάνω αριστερά διάγραμμα βλέπουμε το χρόνο που μεσολαβεί για την εκδήλωση των νόσων. Έτσι, με μια πιο προσεκτική ματιά βλέπουμε ότι οι συνδυασμοί εκείνοι που ξεκινάνε σαν πρώτη εκδήλωση με τη λεύκη, γενικά έχουμε μεγάλο χρόνο που μεσολαβεί για την εμφάνιση της δεύτερης νόσου. Βλέπουμε δηλαδή εδώ λεύκη, η οθυροειδής εμφανίζεται πιο αργά στη ζωή των ασθενών αυτών. Όπως επίσης και σε αυτή την περίπτωση, η εκδήλωση, η εμφάνιση διαβήτη εμφανίστηκε πιο αργά. Το ίδιο ισχύει και με το διαβήτη. Αν η πρώτη εκδήλωση είναι διαβήτης, πιο αργά θα εμφανιστεί το δεύτερο νόσημα. Όμως, εάν το πρώτο νόσημα είναι η θυροειδοπάθεια, τότε η εκδήλωση του δεύτερου νοσήματος έρχεται πιο γρήγορα. Όπως θα δούμε σε αυτή εδώ την περίπτωση, θυροειδής πολύ πιο γρήγορα εμφανίζεται η επινεφρυδιακή ανεπάρκεια, καθώς επίσης και εδώ πολύ γρήγορα εμφανίστηκε και η λεύκη.
Στο τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε τη συχνότητα των αυτοαντισωμάτων που εμφανίστηκαν, που παρουσιάστηκαν στα άτομα τα οποία μελετήθηκαν. Έτσι, οι περισσότεροι από αυτούς, που φτάνει γύρω στο 80%, είχαν θετικά αντι-TPO αντισώματα. Ακολουθούσαν τα αντισώματα έναντι κακοήθους ανεμίας, τα αντι-TG, TSI, έναντι ινσουλίνης, έναντι καρβοξυλάσης και τα υπόλοιπα σε χαμηλότερα ποσοστά. Για τη διάγνωση δεν υπάρχουν συγκεκριμένα διαγνωστικά τεστ για την ανίχνευση των ασθενών. Απαιτείται έντονη κλινική υποψία και εγρήγορση από την πλευρά του γιατρού, που πρέπει να συνδυάσει την ηλικία αλλά και τις κλινικές εκδηλώσεις του ασθενή. Σημαντική είναι η διάγνωση για τη διάγνωση του αυτοάνωσου πολυαδενικού συνδρόμου τύπου 2 να γίνει στα αρχικά στάδια. Η παρουσία αυτοανοσίας πολλές φορές χωρίς την κλινική εκδήλωση της νόσου είναι ένα καμπανάκι μας. Κινητοποιεί να παρακολουθεί πιο στενά τους ασθενείς μας. Ο έλεγχος των αντισωμάτων και των κίνδυνων εμφάνισης της νόσου είναι βοηθητικός, διότι, όπως είπαμε, τα αυτοαντισώματα είναι θετικά πολύ πριν από την εκδήλωση της νόσου. Απαιτείται screening και τακτικό follow-up αυτών των ασθενών, με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να πάσχουν από αυτοάνωσο πολυαδενικό σύνδρομο. Όσον αφορά την παρακολούθηση τώρα των ασθενών με διαβήτη τύπου 1, που έχουν σαν πρώτη εκδήλωση διαβήτη τύπου 1, τα άτομα αυτά, όπως είπαμε, έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν αυτοάνωση, θηροειδική νόσο, νόσο Άντισον, κοιλιοκάκη, κακοήθεια, ανεμία λεύκη. Μπορεί να εμφανίσουν οποιαδήποτε αυτοάνωση νόσο, απλά αυτά είναι τα πιο συχνά τα οποία μπορεί να παρουσιαστούν. Έτσι λοιπόν, για την αυτοάνωση θηροειδική νόσο μπορεί να εμφανιστεί, μπορεί να έχει την εικόνα της θηροειδίτιδας Χασιμότο, νόσου Graves, ή μπορεί να παραμείνει σε υποκλινική μορφή για αρκετά χρόνια μέχρι την εκδήλωση της νόσου. Κατά τη διάγνωση του διαβήτη, λοιπόν, οφείλουμε να κάνουμε σαν screening έλεγχο της θηροειδικής λειτουργίας, μας καλύπτει ο έλεγχος της TSH, επίσης και των αντισωμάτων με τα αντι-TPO που είπαμε ότι είναι τα πιο συχνά. Όσον αφορά το follow-up, ένας ασθενής με διαβήτη τύπου 1 θα πρέπει να ελέγχεται σε ετήσια βάση για τον έλεγχο της θηροειδικής λειτουργίας του. Ενώ επιθετικών αντισωμάτων ή επιθετικής υπόνοιας, ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει πιο συχνά μέσα ανά 6 ή 12 μήνες. Όσον αφορά την νόσο Άντισον, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο screening για τη διάγνωση του νόσου Άντισον που να χρησιμοποιείται σαν ρουτίνα. Απαιτείται εγρήγορση και αξιολόγηση των κλινικών δεδομένων του ασθενή οποιαδήποτε στιγμή από τη στιγμή της διάγνωσης του διαβήτη. Επιθετική υποψία υπογλυκαιμικών επεισοδίων ηλεκτρολυτικών διαταραχών, ελέγχουμε ACTH, πρωινή κτιζόλη ορού, αν και είναι μια αμφισβητήσιμη γενικά μέθοδος και τον τρόπο που μετράτε την ώρα που η συγκεκριμένη εξέταση, διενέργεια συνάχτεν τεστ επί έντονης κλινικής υποψίας, ενώ πλέον δεν χρησιμοποιούνται τα αντισώματα έναντι 21 υδροξυλάσεις για την διάγνωση της νόσου Άντισον. Όσον αφορά την κοιλιοκάκη, ασθενείς με πρωτοδιάγνωση διαβήτη τύπου 1 πρέπει να ελέγχονται για αντισώματα έναντι κοιλιοκάκης, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία, για το follow-up του, σύμφωνα και με τα τελευταία κριτήρια της ADA, έλεγχος αντισωμάτων γίνεται μόνο επί κλινικής υποψίας και δραστηριακού ελέγχου που να είναι συμβατά με την κοιλιοκάκη. Σε περίπτωση τώρα που τα αντισώματα έναντι κοιλιοκάκης είναι θετικά, απαιτείται επιβεβαίωση της νόσης εταίρου. Όσον αφορά την κακοήθεια ανεμία, κατά τη διάγνωση πάλι του διαβήτη τύπου 1, οφείλουμε στους ασθενείς να ελέγχουμε B12 σίδηρο, καθώς επίσης και αντισώματα έναντι ενδογενούς παράγοντα, σε περίπτωση χαμηλής βιταμίνης B12, ενώ στο follow-up μία γενική αίματος ετησίως και μία διαταραχή γενικά στην εικόνα της συγκεκριμένης εξέτασης θα μας οδηγήσει να ξανακάνουμε έλεγχο για περίπτωση κακοήθους ανεμίας. Εκ νέου λοιπόν έλεγχος αντισωμάτων ή και γαστροσκόπηση επί έντονης υποψίας. Πίσω λοιπόν στον ασθενή μας. Ο ασθενής μας λοιπόν τέθηκε σταδιακά έπειτα από την ενδοφλέβια χορήγηση υδροκορτιζόνης σε από του στόματος αγωγή με υδροκορτιζόνη. Βελτιώθηκε η κλινική του εικόνα και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Βελτιώθηκαν και οι τιμές των τρανσαμινασών. Θυμίζω ότι ο ασθενής είχε διψήφιες τιμές τρανσαμινασών. Τέθηκε η υποψία αυτοάνωσης πατήτηδας με δεδομένο ότι ο ασθενής είχε ήδη 2 αυτοάνωσα νοσήματα, το οποίο όμως αποκλείστηκε λόγω της ομαλοποίησης των τιμών με την θεραπεία και με την βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενή και αποδόθηκε σε ισχυμία του ύπατος λόγω των χαμηλών τιμών αρτηριακής πίεσης του ασθενή. Επίσης, είχε υποκλινικό υποθυροειδισμό και τέθηκε σε παρακολούθηση για να βρούμε την κατάλληλη στιγμή που θα χρειαζόταν να ξεκινήσει θεραπεία με θυροξίνη και ο έλεγχος για κοιλιοκάκη και η κακοήθεια ανεμία ήταν αρνητικός.
Συμπερασματικά, λοιπόν, σε έναν ασθενή με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να εμφανιστεί, όπως είπαμε, οποιοδήποτε άλλο αυτοάνωσο σύνδρομο. Η διάγνωση απαιτεί συνεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο των ασθενών και υψηλού βαθμού υποψία και εγρήγορση από την πλευρά του γιατρού. Η έγκαιρη διάγνωση εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο για τον ασθενή, ξεκινάει γρήγορα τη θεραπεία του και αποφεύγουμε όλες τις δύσκολες και απειλητικές για τη ζωή του καταστάσεις. Σας ευχαριστώ.